Final Four του Κυπέλλου. Ποια είναι η ιστορία? Εξαφνιστικά μας έδωσε την ομοσπονδία και μας είπαν ότι αν θέλουμε να συμμετέχουμε στο Final Four. Η μέρα που μας πήρε ήταν πρώτη του Ιουλίου. Ξαφνικά κάπως είδαμε ότι μπορεί να είναι φάρσα. Φάρσα. Αλλά μετά από ξανά την επόμενη πάλι διαπιστώθηκε ότι ήταν πράγματι αληθινό. Πώς συγκεντρώσατε τα χρήματα για να έρθετε στη Σαντορίνη? Τα χρήματα τα έγινε από πολυπηγίες τοπικές της πόλης της Ελλάδης σας. Μεταξύ σας, δηλαδή, μεταξύ των μελών της διοίκησης. Και με των μελών της διοίκησης. Είπαμε ότι πρέπει να πάει ο Σύλλογος. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τον Σύλλογο για να συμμετέχει σε ένα παραπώρ και για εμάς τους ίδιους που είμαστε στο Δέλτα Σίγμα, αλλά πιο πολύ και για τις ίδιες τις παθήτριες. Είμαστε ένα σύλλογος ο οποίος έχει 22 χρόνια παρουσία στο βόλεϊ. Συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις γωνιές στα πανελλήνια πρώτα αθλήματα. Και κορασίδων και νεάνιες και παγκορασίδες. Ο σύλλογος έχει γύρω στα 200 παιδιά. Και στόχος, υπάρχει στόχος κάποτε να δείτε Α1? Στόχος, επειδή είμαι άτομο το οποίο πιστεύω στον υγεία αθλητισμό και όταν λέω υγεία αθλητισμό εννοώ υποδομές. Και γι' αυτό και ο σύλλογος δεν έχει ξένες αθλητές, είναι διγενείς. Δεν πιστεύω ότι το επίπεδο της ΣΑΠΑ 2 όπως είναι σήμερα μας ικανοποιεί. Μας ικανοποιεί. Αλλά αν η φωλιά είναι τέτοια που υπάρχει προοπτική να ανεβείτε, δεν θα την αφήσετε. Και να πούμε στην ΑΠΑΕΝΑ, φυσικά δεν μπορείς να κάνεις τέτοια. Δεν θα τη φλέξεις. Δεν άρεσε την ομάδα για την ΑΠΑΕΝΑ. Okay.